Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας. Τώρα όσον αφορά για το παιχνίδι, πρωτού πω για την εικόνα του παιχνιδιού, θα ήθελα να αφιερώσω όχι εγώ προσωπικά, τη νίκη της ομάδος μας στον πρόεδρο, ο οποίος στο περασμένο παιχνίδι με την Καλυθέα ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος, όχι γιατί χάσαμε, αλλά γιατί το είχαμε το παιχνίδι. Κάποτε θα χάναμε και κάποτε θα τρώγαμε γκολ. Έτσι. Πιστεύω λοιπόν σήμερα, γιατί παρόλο ότι είναι χιλιόμετρα μακριά, είναι τόσο κοντά μας. Και κατά δεύτερο λόγο στον κόσμο, γιατί όλη την εβδομάδα με σταματούσε στον δρόμο εκεί που πήγαινα στην παραλία κάτω να τρέξω, και μου ζητούσε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και καταλάβαινα, αυτό είπα και στους παίκτες, ότι πόσο πραγματικά ο κόσμος, γιατί σήμερα το ήθελε το παιχνίδι και δώσαμε πραγματικά χαρά στον κόσμο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για την εικόνα του παιχνιδιού, νομίζω ότι και στα δύο ημίχρονα, αν εξαιρέσουμε ένα δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, που το εργάλεο θα έλεγα κυκλοφόρησε λίγο την μπάλα, στο υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού είμαστε κυριάρχοι, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Τα παιδιά τα οποία ήρθαν από τον πάγκο δώσανε, έτσι πρέπει να είναι μια ομάδα, έτσι πρέπει να είναι μια ομάδα, δώσανε όθηση. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν το παράτησαμε το παιχνίδι. Οι αλλαγές μπήκανε την κατάλληλη στιγμή, διότι είδα ότι το εργάλεο είχε κουραστεί και είχε μείνει μέσα στην περιοχή. Λοιπόν, ήταν μια σημαντική νίκη επί ενός καλού αντιπάλου. Δεν έχει σημασία που βρίσκεται σε χαμηλές θέσεις. Είναι καλή ομάδα και δύσκολη ομάδα. Τουλάχιστον θα κάνουμε καλή Ανάσταση, αλλά η δική μας Ανάσταση θα έρθει τον Ιούνιο, που τελειώνει το πρωτάθλημα, για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το στόχο. Έτσι. Αυτά. Coach, φοβήθηκες ότι θα πάει το μάτι στο αρχή, στο τέλος? Όχι. Σε καμία περίπτωση πίστευα, και δεν το λέω γιατί πρέπει κάτι να πω. Αν πίστευα κάτι διαφορετικό, θα το έλεγα. Έβλεπα ότι το εργάλεο είχε κουραστεί. Με αποτέλεσμα να μένει μέσα στην περιοχή, να μην μπορεί να βγαίνει. Και όταν έβγαινε με μεγάλες πάσες. Λοιπόν, και όπως είδατε όλοι σας, δεν απειληθήκαμε. Για τον Φελίπε κάτι, που ξέρουμε ότι τον αγαπάει και ο Πραστάς πολύ αυτό το προσφέρει. Εντάξει, ο Φελίπε είναι ένας παίκτης, ένα νέο παιδί. Ήταν σε καλή φόρμα πριν τη διακοπή. Μετά επανήλθε, είναι παίκτης της ομάδος, απολογίσιμος. Έχουμε επενδύσει πάνω του, όχι μόνο στο Φελίπε, σε όλα τα παιδιά. Και γι' αυτό έχει αντίκτυπο στο γήπεδο. Σου πίνει ο καλός coach, έτσι.